Οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι περίπου 1.600 μηχανικοί, τους οποίους επέλεξε το τεχνικό επιμελητήριο, πρόκειται να διενεργήσουν τους προσεισμικούς ελέγχους στα περίπου 46.000 καταγεγραμμένα δημόσια κτίρια της χώρας, ενημέρωσε ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, ερωτώμενος από τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας με τον Περιφερειάρχη. Στον ΟΑΣΠ μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου 1.500 δελτία. Οι έλεγχοι στα συγκεκριμένα κτίρια στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός έτους, ενώ προτεραιότητα δίνεται στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Επομένως, μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο αναμένεται τα αποτελέσματα να τεθούν υπόψη της κυβέρνησης, ώστε να προβλεφθούν οι οικονομικοί πόροι και να προγραμματιστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις αντισεισμικής θωράκισης όπου αυτές απαιτούνται. Ο προσεισμικός έλεγχος παραγγέλθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν 1,5 χρόνο, αμέσως μετά τους σεισμούς της Τουρκίας. Πέρυσι αρχίσαμε ουσιαστικά την καταγραφή των κτηρίων, μέχρι ότου διευθετηθούν ορισμένα θεσμικά θέματα, γιατί όλα πρέπει να ψηφιστούν από την Βουλή των Ελλήνων και στη συνέχεια να εφαρμοστούν. Έχουμε λοιπόν τα εξής βήματα. Έχουμε καταγράψει όλα τα κτίρια της Ελλάδας, τα δημόσια κτίρια. Είναι 46.000 περίπου κτίρια, στατικώς αναξάρτητα κτίρια. Στη συνέχεια, μετά την καταγραφή και που έγινε σε μια καινούργια τράπεζα δεδομένων, βάση δεδομένων, το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας επέλεξε τους μηχανικούς οι οποίοι θα ασχοληθούν και οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Είναι περίπου 1.600 μηχανικοί. Τους μηχανικούς αυτούς τους εκπαιδεύσαμε πρόσφατα. Επίσης, κάναμε μια πλατφόρμα συμπλήρωση του τεχνικού δελτίου και των δελτίων αυτοψίας, μια καινούργια πλατφόρμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα, όχι η παλιά που υπήρχε. Και ήδη έχουν κατατεθεί γύρω στις 1.500 αιτήσεις εδώ και ένα μήνα, δελτία, στον Οργανισμό Διεθνικού Σχεδιασμού και Προστασίας, με στόχο να μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε και τα 46.000 κτίρια. Και στη συνέχεια περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα, ανεξαίρετα όλη την Ελλάδα, με προτεραιότητα βέβαια σε σχολεία, κτίρια και νοσοκομεία, τα οποία είναι υψηλής σημασίας. Μετά από την απογραφή, που πιστεύουμε θα τελειώσει τον Ιούνιο, θα θέσουμε όλα τα αποτελέσματα αυτά που προέκυψαν στην κυβέρνηση, έτσι ώστε σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγραμματιζούμενα, θα υπάρχει ειδικό κονδύλιο για παρεμβάσεις σε κτίρια τα οποία χρήζουν ανακατασκευή ή παρεμβάσεων.